Μπορούμε να πάμε έξω από το κέντρο του και να περιμένουμε. Εντάξει. Σε όσους είναι εδώ. Ορίστε. Όχι, γιατί θα μπορούσα να γνωρίσω το παιδί στο πρώτο να πέντε λεπτά και θέλω να φύγει το πέντε λεπτά. Μπορεί να έχει έξω ένα σοκιά. Το πάντα μου βλέπω. Πού να πάμε. Τίποτα, θέλω πού, θέλω πού. Κάτσε, κάτσε. Σεβασμιότατε, αξιότιμοι καλεσμένοι, εκλεκτοί εισηγητές, κυρίες και κύριοι.
Ο Πολιτιστικός και Μαθηματικός Σύλλογος Οξάδου σας καλωσορίζει και σας ευχαριστεί που είστε εδώ μαζί μας στην προσπάθεια να καταγραφεί η ιστορία της μαρτυρικής μας πόλης στο μέτρο των δυνατοτήτων. Συμμετέχοντας στην Οργανωτική Επιτροπή, τα μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου εργάστηκαν με τον καλύτερο τρόπο για την επιτυχία αυτής της ημερίδας και των άλλων εκδηλώσεων που θα πραγματοποιήθηκαν και θα πραγματοποιηθούν στα πλαίσια των εκδηλώσεων μνήμης. Τη σκητάλη τώρα παίρνουν η Επιστημονική Επιτροπή και οι συγητές, από τους οποίους περιμένουμε να φωτίσουν τις άγνωστες πτυχές της ιστορίας της μαρτυρικής μας πόλης. Σας ευχαριστούμε όλους. Καλό τον Δέσποτα για να ευλογήσει την ημερίδα. Αναμφίβολα, αγαπητοί μου, το Δοξάτο είναι ένα βαρύ όνομα και ακόμα βαρύτερη η παρακαταθήκη που έχει αναποθέσει στους ώμους των κατοίκων του. Είναι συνώνυμο της προόδου, της αγάπης προς τα γράμματα, αλλά και συνώνυμο του μαρτυρίου, της θυσίας, της προσφοράς, διότι μέσα στον 20ο αιώνα έχει δύο ολοκαυτώματα να επιδείξει και ένα λευκό ολοκαύτωμα της δεύτερης βουλγαρικής κατοχής, την πορεία του λευκού θανάτου προς τα φιλόξενα μέρη της Βουλγαρίας, όπου πολλοί κάτοικοι του, όπως μαζί με τους υπολείπους της Ανατολικής Μακεδονίας, απέθαναν μακριά από τις εστίες του. Αναμφίβολα, η συμπλήρωση 100 ετών από την πρώτη σφαγή είναι μία περίοδος, είναι μία επέτειος η οποία τιμάται δεόντως και αναλόγως και στο Δοξάτο αλλά και στην περιοχή μας και βεβαίως το Δοξάτο πάλι έχει την τιμή να ποτίζει πρώτο αυτό το δέντρο της ελευθερίας. Λέγεται ότι το δέντρο της ελευθερίας ποτίζεται με αίμα. Λοιπόν, σπονδύ στην ελευθερία έγινε το Δοξάτο το 13, υποχωρούντων των Βουλγάρων και αισθανομένων την ήταντο έβγαλαν την οργή τους όλοι επάνω στο κάρφος των οφθαλμών τους το φιλοπρόοδο Δοξάτου μας. Συγχαίρω από καρδίας τον Δήμο Δοξάτου, το Τοπικό Συμβούλιο, το Πολιτιστικό Σύλλογο Δοξάτου, την Επιστημονική και την Οργανωτική Επιτροπή. Αναμφίβολα οι συγητές της ημερίδος θα προσθέσουν πολλά στην ιστορία του Δοξάτου και με πολύ προσοχή θα μελετήσω και τις ανακοινώσεις των, διότι είναι υποχρέωση όλων μας να εντρυφούμε μέσα στην ιστορία του τόπου που κατοικούμε για να μπορούμε να σεβόμαστε τον τόπο αυτό, ο οποίος όντως είναι τόπος μαρτυρικός και ιερός. Σας ευχαριστώ. Καλό τον Δήμαρχο Δοξάτου, κύριε Χατζηλαζάρο, για ένα χαιρετισμό. Καλημέρα για τον μένα. Από το 2007 που αναλάβαμε την Δημοτική Αρχή και που είχε επισκεφτεί άλλες μαρτυρικές πόλεις, είχαμε πει ότι θα πρέπει η ιστορία του Δοξάτου να αναδειχθεί περισσότερο, να αναβαθμιστούν οι όποιες εκδηλώσεις γινόταν. Στα πλαίσια λοιπόν αυτής της αναβάθμισης γίνεται και σήμερα η ημερίδα με την επέτειο των 100 χρόνων. Πιστεύω ότι
ήταν ένα χρέος που είχαμε απέναντι σε όλους αυτούς που δώσαν τη ζωή τους για αυτόν τον τόπο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συμμετέχοντες και να τους καλωσορίσω τους φιλοξενούμενους. Πάνω απ' όλα να ευχαριστήσω τον συγχωριανό μας, τον Ευάγγελο Πετρασιλείο, ο οποίος οργάνωσε την ημερίδα αυτή. Να σας ανακοινώσουμε ότι είχε εξασφαλιστεί το βασικότερο πράγμα, η έκδοση βιβλίου από τα αποτελέσματα του συνεδρίου αυτού και να ευχηθώ καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Ο Βυζαντινός χορός, μέλος εναρμόνιων, θα μας απαγγείλει τη δόξα του Οδύ στη Παναγιά την Ποσειφήνιση. Σεβασμιότατε, κύριε Δήμαρχε, κυρία Πρόεδρε του Τοπικού Συμβουλίου, κύριοι κύριοι καθηγητές, κυρίες και κύριοι, το τραγούδι το οποίο θα παρουσιάσουμε σήμερα ως Βυζαντινός χορός με την επωνυμία «Μέλος εναρμόνιων» είναι ανέκδοτο μέχρι σήμερα. Θα παρουσιαστεί επίσημα για πρώτη φορά και παρουσιάζει κάτι το ιδιαίτερο, κάτι το ξεχωριστό. Αφηγείται την ιστορία της Ιεράς Φωνής Παναγίας της Ποσειφηνήσης με έμεινο τρόπο. Θυμίζει λίγο τα ομερικά έτη. Θα λέγαμε ότι συνεχίζει αυτή τη μακραίωνη παράδοση. Η στίχη και η μουσική είναι του Ιωάννη Χατζηδημητρίου, μιας πολύ μεγάλης πνευματικής προσωπικότητας του Δοξάτου, ο οποίος διετέλεσε πρωτοψάλτης εδώ στον Ιερό Ναό του Αγίου Αθανασίου από το 1913, την επομένη της σφαγής, από 1 Ιουλίου του 1913 μέχρι και το 1961. Αυτό που θα ακούσετε είναι βέβαια διασκευασμένο από εμένα. Το χώρισε σε τρία μέρη, στην ίδρυση του μοναστηριού, στη Βουλγαροκρατία και στη συνέχεια στην αναγέννηση του μοναστηριού στις μέρες μας. Θα παρουσιάσουμε σήμερα το πρώτο κομμάτι που είναι η ίδρυση και ελπίζουμε ότι με τη χάρη του Θεού και τις ευλογίες σας, σεβασμιότατε, να αξιωθούμε να ολοκληρώσουμε αυτό το μουσικό έργο και με τα άλλα δύο κομμάτια που είναι η Βουλγαροκρατία και η Αναγέννηση να το υπογραφήσουμε σε CD και να το προσφέρουμε ως προσφορά αγάπης τόσο του Βυζαντινού χορού μέλος εναρμόνιων όσο και των Δοξατινών στην ιστορική αυτή Ιερά Μονή. Ο τίτλος του είναι «Δοξάτου Οδύ στην Παναγιά την Ποσειφήνισσα». Συνδέει άρρηκτα την πολιτιστική κληρονομιά του Δοξάτου, τη μεγάλη πολιτιστική κληρονομιά του Δοξάτου, με την ιστορική αυτή Μονή. Γι' αυτό και εμείς το θέσαμε σήμερα εδώ. Και το παρουσιάζουμε επίσημα σε αυτή τη πολύ σημαντική επιστημονική ημερίδα με αφορμή τα 100 χρόνια από τη σφαγή την απελευθέρωση του Δοξάτου. Είναι μια προσφορά των Δοξατινών προς την Ιερά Μονή Ποσειφηνίσσης, στο το ιστορικό αυτό μοναστήρι. Τέλος, θα ήθελα ιδιαίτερα να ευχαριστήσω τον κύριο Σάκη Χατζηδημητρίου, ο οποίος είναι ο γιος του Ιωάννη Χατζηδημητρίου, και ο οποίος με πολύ μεγάλη χαρά και ευχαρίστηση μου εμπιστεύτηκε το χειρόγραφο του πατέρα του. Πρωτού ξεκινήσουμε, θα ήθελα να σας διαβάσω απλώς πολύ σύντομα τους στίχους και στη συνέχεια να το ακούσουμε ερμηνευμένο. «Βασίλισσα των ουρανών και των κτισμάτων όλων, ήλθες και πρώτη φάνηκες στη γη των Μακεδόνων. Τον Γερμανό τον έφερες από τον Ιορδάνη, στον τόπο που εφάνηκες το σπίτι σου να κάνει». Στα 518 γράφει η ιστορία, ο Γερμανός το έκτισε με κόπο και αγωνία. Νερό δεν βρίσκει πουθενά να κτίσει τα κελιά του, ένα κοσίτι βρέθηκε να πλένει τα φτερά του. Και τη σανίδα κοίμασε για να σε ζωγραφίσει, μα η σανίδα χάραξε, ποιος να αντικαταστήσει. Και σαν την είδε ο Γερμανός να έχει ρογμή στη μέση, λυπήθηκε, ζαλίστηκε και έτοιμος να πέσει. Και τότε ζωγραφίστηκε σπαντάνα σαν μονάχη, εις την σανίδα με ρογμή χωρίς ελπίδα να έχει. Το πρόσωπό σου έλαμψε με χρώματα δικά σου, γι' αυτό η Ποσειφήνισσα σε δώσαν το όνομά σου. Η Ποσειφήνισσα τρανή, μεγάλο μοναστήρι, χιλιάδες προσκυνητέ σε κάθε πανηγύρι.
καθυστέρηση. Thank you.
όσο οργανωτική που το οποίο μέρο και επειδή συμπληρώνω και την εφημερίδα, νιώθω την ανάγκη να ευχαριστήσω σεβασμιότατη κύριε Δήμαρχη, κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρίντανη, κύριοι καθηγητές, φίλοι μας, αγαπημένοι πραγματικά, τον άξιο συνεχιστή του Γιάννου Χατζηδημητρίου, που διακονεί με ταπείνους πραγματικά τον Ιερό Ναό του Αγίου Αθανασίου, του στίχου της Ορθοδοξίας, υπό την αιγίδα του οποίου κάνουμε όλες τις εκδηλώσεις εδώ στο Ξάδο και αυτό πραγματικά μας συγκινεί. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα την οικογένεια Χατζηδημητρίου. Μας παραδίδει πάντα ό,τι χειμίδιο έχει. Μας τιμά σήμερα ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας του Συμματισμού του Εγώ απλώς να ευχαριστήσω ιδιαίτερα όλα τα μέλη του χορού που είναι ιδιαίτερος άξια καθώς και τους εξαίρετους οργανωτέχνες μας. Προϊστάμενο των Γενικών Αρχείων του Κράτους Νομού Καβάλας και πρόεδρο της πρώτης συνεδρίας. Σεβασμιότατε, κύριε Δημάρχε. Όταν συνυπάρχει η ευθέρπη και η γλυό, οι μουσες της μουσικής και της ιστορίας, συνήθως ευτυχώς της κερδίζει η πρώτη. Αλλά πιστεύω ότι οι ισορροπίες θα αλλάξουν τώρα καθώς βλέπουμε στην πρώτη συνεδρία με τα ιστορικά θέματα. Το Ροξάτο είναι γνωστό πανελληνίως ως μαρτυρική πόλη, ωστόσο την ανάπτυξη και την εξέλιξή του την συνδύασε με την παράλληλη ανάπτυξη της καπνικής οικονομίας του, λέω πράγματα που τα γνωρίζετε πολύ καλύτερα. Ανάπτυξη και στον πρωτογενή κυρίως και στον δευτερογενή και στον πρωτογενή τομέα.